Λοιπόν, για πες μου λίγο, για να θυμηθούμε λίγο τις τηλεοπτικές σου εμφανίσεις. Και θέλω λίγο να ακούσω εσένα να μας λες τι θυμάσαι, μάλλον τι γεύση σου άφησε η κάθε σου συμμετοχή, παύλα παρουσίαση, στα λίγα αλλά πολύ δυνατά πράγματα. Πρόλαβες να κάνεις λίγα, δεν είναι λίγα, για το χρονικό διάστημα που βγήκε στο γυαλί, έκανες πολλά. Ήταν έντονα και ήταν συνεχόμενα γι' αυτό. Λοιπόν, για να δούμε ένα πολύ μικρό βίντεο, ένα πολύ μικρό βίντεο είναι απ' όλα, ένα-ένα, από το ξεκίνημά σου. Ωραία. Στιγμή της αλήθειας. Μας γυρνάτε λίγο το μόνιτορ. Έχεις πει ψέματα ότι είσαι απασχολημένη για να βγάλει η μητέρα σου τη σκυλιά βόλτα? Θα έγραφες μουσική για την Έφη Θόδη? Σε ενοχλεί όταν η θεία σου φοράει τα ρούχα σου? Πιστεύεις ότι η μητέρα σου πρέπει να κάνει lifting? Πέμπτη ερώτηση. Θύμωνες που οι γονείς σου σε έντυναν με τα παλιά ρούχα της Χρυσάνθης? Μας είπες ότι είσαι με αυτόν τον άνθρωπο 7 μήνες. Μάλιστα. Πόσο χρονών είναι? 19. Υπάρχει κάποια διαφορά ηλικίας? Αρκετή. 7η ερώτηση. Έχεις κάνει ποτέ σχέση με παντρεμένο? Έχεις κάνει περισσότερο από 10 φορές one night stand? Σοφία, ήρθε η στιγμή της αλήθειας για 10.000 ευρώ. 11η ερώτηση. Πιστεύεις ότι η Χρυσάνθη και η Έλενα σε κουτσομπολεύουν για τη σχέση σου? Θα σταματήσεις εδώ. Ναι, ναι. Ένα χειροκρότημα για την Πολέμη. Συγχαρητήρια. 50.000 ευρώ είναι δικές. Δεν μου λες, βρε Ευγενία. Ποιος ερχόταν σε πιο δύσκολη θέση, εσύ ή εκείνη? Η εκείνη, ο εκάστοτε παίκτης. Νομίζω εγώ. Νομίζω εγώ. Γιατί οι άνθρωποι που ερχόντουσαν ξέρανε τις ερωτήσεις. Ήταν προετοιμασμένοι. Ξέρανε, γιατί είχε γίνει μια διαδικασία πριν. Ήταν όρος του παιχνιδιού να ξέρουνε. Δεν το αποκαλύπτω εγώ, ας πούμε, ότι ξέρανε τι θα αντιμετωπίσουνε. Εγώ δεν ήξερα κάθε φορά. Αλλά εντάξει, ήταν ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα. Τώρα, μετά από τα χρόνια που έχουν περάσει και που έχεις κάνει και άλλα πράγματα και μπορείς να το δεις από απ' έξω, δεν είναι κάτι τώρα που συζητιέται, είναι... Πώς θεωρείς ότι ήσουν σε αυτή την πρώτη σου απόπειρα, σαν παρουσιάστρια μιλάω? Κοίτα, δεν έχω δει καμία εκπομπή έκτοτε ολόκληρη, έτσι, να καθίσω να δω, για να δω πώς ήμουν και πώς ακόμα. Δεν με νοιάζε καθόλου το πώς βγαίνω. Δηλαδή, πολλές φορές μου λέγανε και πώς ευάφουν και πώς εκτενίζουν και πώς εντείνουν. Δεν με ενδιέφερε. Έλεγα, αφού έτσι με βγάζουν, έτσι θα βγαίνω. Ήμουν πάρα πολύ συγκεκριμένη. Θα έκανα αυτό, μου δίναν τις καρτέλες, διάβαζα τις ερωτήσεις. Εσύ δεν είχες σκεφτεί μέχρι τότε να βγεις στην τηλεόραση? Όχι, παιδί μου. Ποιος είχε την ιδέα? Ποιος έπεισε να το κάνεις? Ποιος με έπεισε? Ήταν μια έντονη περίοδος για μένα. Ξεκίνησα μετά τη συναυλία που έκανα στο λίγο πριν τη συναυλία που έκανα στο Πεκίνο, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, είχε πρωτοεκλεγεί ο Άδωνης βουλευτής και είχα βγει στην εκπομπή του Θέμου, του Αναστασιάδη, μαζί με τον Άδωνη. Και τότε ήταν μια ευκαιρία για μένα, όπως τώρα σε κάθε εκπομπή που πηγαίνω, πάω και λίγα πλάνα από τις συναυλίες μου. Έτσι είχα πάει και στο Θέμο, λίγα πλάνα από τις συναυλίες μου να δείξω, για να μπορέσω. Η μία δουλειά μου έφερνε την άλλη, έτσι γινόταν. Μόνο γι' αυτό το λόγο. Και τότε θυμάμαι με είχαν δει από την Ένα Productions, που ήταν στον Αντένα τότε, έτσι, η εταιρεία παραγωγής στον Αντένα, και μου προτείνανε να κάνω ένα δοκιμαστικό για το X Factor, που ήταν η πρώτη φορά που θα έβγαινε τότε. Και πήγα περισσότερο γιατί είχε να κάνει με τη μουσική, με ένα κομμάτι. Σαν Κρήτης. Ναι. Μα εκεί είχα κάνει δοκιμαστικό με τον Γιώργο το Θεφάνης και τον Ποσειδώνα Γιαννόπουλο. Και μου είχαν πει ότι είχα πάει πάρα πολύ καλά, ότι θέλανε πάρα πολύ να με ξαναδούνε και ότι κατά πάσα πιθανότητα θα το έκανα κιόλας. Εντάξει, το ένα πράγμα έφερε το άλλο. Εγώ το ξέχασα, έφυγα, πήγα στην Κίνα, έμεινα καιρό εκεί, έκανα τη συναυλία μου, γύρισα πίσω, με ξαναπήρα, λέξει τελικά δεν θα κάνεις αυτό, αλλά θέλουμε να σε δούμε για κάτι άλλο. Τι άλλο, ένα τηλεπαιχνίδι. Τηλεπαιχνίδι. Έπεσα κάτω, έφυγε εγώ, κάνω τηλεπαιχνίδι, από πού και σπου. Τέλος πάντων, με πήραν αρκετές φορές τηλέφωνο. Υπήρχε δηλαδή μία επιμονή και πήγα μόνο και μόνο για να μην φανεί ότι ήμουν στριμμένο άντερο, όπως να λέγει η μαμά μου, και ότι με τίποτα, ας πούμε, δεν μπορούσα να το. Και πήγα.
ξεκίνησαν όλα αυτά, είχα κοκκινήσει, είχα αλλάξει κάτω χρώματα. Γιατί οι ερωτήσεις μου βάλανε από στο δοκιμαστικό. Ήταν του Αμερικάνικου. Α, ήταν πιο... Hardcore. Δηλαδή αυτό δεν ήταν τίποτα. Ναι, το έκανα και έφυγα. Δηλαδή θυμάμαι ότι με βάλανε από μια πόρτα και έφυγα από την πρώτη πόρτα που βρήκα μπροστά μου να βγω έξω. Ήταν έτσι πολύ δύσκολο. Και μετά πήρα μου λέει, παιδί μου, θα είναι ωραίο, θα είναι εκείνο, θα είναι πιο light, θα είναι αυτό, μας αρέσει και να το δούμε και να το δοκιμάσουμε και ξέρεις τώρα πώς είναι όλα αυτά. Και έτσι το ανέφερε το άλλο και ξεκίνησε. Λοιπόν, θέλω να περάσουμε να δούμε επίσης ένα μικρό στιγμιότυπο, εκεί που θεωρώ ότι πραγματικά εντυπωσίασες πάρα πολύ στο dancing. Ναι. Ήσουν καταπληκτική χορεύτρια. Ευχαριστώ. Κάλυψες τα πάντα. Πάμε να τη δούμε. Ευγενία, ήσουν καταπληκτική και πραγματικά θέλω να σου πω ότι η δικιά σου εμφάνιση από όλες τις συμμετοχές που έχουν περάσει πάρα πολλοί κόσμος και παρότι δεν έφτασε στον τελικό, η δικιά σου εμφάνιση μου έχει μείνει και όταν σκέφτομαι τον dancing πάντα σκέφτομαι εσένα. Ήσουν εντυπωσιακή, έγραφε το πρόσωπό σου, το κορμί σου, επειδή είσαι ένας άνθρωπος από το λίγο που σε ξέρω μέσα σε αυτά τα χρόνια που είσαι στην τηλεόραση. Σε έχω καταλάβει ότι είσαι πολύ, ρε παιδί μου, στρατιώτης όταν αναλαμβάνεις κάτι. Δηλαδή δεν μπορείς την... δεν θα πω τη μετριότητα γιατί πάμε στο άλλο άκρο. Δεν θα το πας δηλαδή, ότι εντάξει, μωρέ, και όπως πάει. Εάν μπορώ, θα θέλεις... το κάνω all the way. Μα, ναι, μέχρι το εσύ τέλος. Δεν είχε σχέση με το χώρο, έτσι. Όχι. Γιατί όχι. Από εκεί και μετά, και πάρα πολλές κοπέλες είχαν σχέση με το χώρο. Δεν σου λέω επαγγελματικά, αλλά εντάξει, κάποια μαθήματα τα είχαν κάνει, το βλέπεις. Ήσουν εντυπωσιακή, πραγματικά παίκτρια για dancing. Δηλαδή που την παίρνεις και λες δεν έχει σχέση με το χορό και δείτε το αποτέλεσμα. Και ξέρεις ότι εμένα μου είχαν προτείνει να παρουσιάσω το Dancing with the Stars. Αλήθεια. Να. Και γιατί δεν το έχεις δεχτεί? Δεν το είχα δεχτεί γιατί ήξερα ότι δεν θα μου τέριαζε ο ρόλος. Πώς το ήξερες δηλαδή? Εγώ δεν είμαι παρουσιάστρια. Ναι, αλλά έχεις δηλαδή, κάνει τόσο παρουσιάσεις, μωρέ, Βγενία. Δεν έχει σημασία. Δεν ξέρω. Δηλαδή θυμάμαι, δεν θα ξεχάσω και τώρα έχουν περάσει πολλά χρόνια, οπότε δεν υπάρχει. Θυμάμαι τη συζήτηση που είχα κάνει τότε με τον Γιώργο τον Λεβέντη. Και μου λέει, γίνεται αυτό το project, θέλουμε να το παρουσιάσεις. Λέω, πάρα πολύ ωραίο, αλλά δεν θα με κάλεις αυτό. Μου λέει, μα πού είναι εντυπωσιακό που είναι αυτά? Λέω, εγώ θα πάω μόνο αν με αφήσεις να χορέψω. Δεν ήξερα! Εσύ αυτό παντάθηκες. Που δεν είχα ιδέα. Έχεις και εσύ την τρέλα σου. Μα δε, κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι αν ήξερα όλο αυτό που θα πέρναγα, δύσκολα θα το έκανα. Δύσκολα. Δεν ξέραμε τότε καθόλου τι θα γινόταν και τι μας περίμενε. Ήταν εξοντοτικό και δεν είχαμε και το Λευτέρι, τον Παθιάκη τότε, να μας στρίβει και να μας φτιάχνει. Ήμασταν ολομόναχοι. Έτριβο ένας τον άλλον εκεί. Αλλά μετά από τόσο καιρό,
ακόμα μου λέει κόσμος για τη συμμετοχή μου στον Dancing with the Stars. Έμαθα πολλά πράγματα για τον εαυτό μου, καταρχήν. Γιατί όλη αυτή η ιστορία του χορού θέλει τρομακτική δουλειά, τρομακτική πειθαρχία. Μαθαίνεις να ξεπερνάς τις αντοχές σου. Δηλαδή, εμένα είχαν λιώσει οι πατούσεις μου από το... και είδατε, βάλατε μόνο τα Latin και κάνατε καλά, γιατί στα Latin ήμουν πολύ πιο δυνατή από τα ballroom, παρόλο που έκανα μπαλέτο μικρή. Και το ballroom το είχα πολύ, το κατήχα. Ενώ το Latin το δούλεψα πολύ περισσότερο. Ήταν και εντελώς εκτός της ιδιοσυγκρασίας μου, εντελώς. Είχαν λιώσει οι πατούσεις μου από κάτω, δεν μπορούσα να περπατήσω, ούτε με σαγιονάρα. Πολύ, πολύ δύσκολο. Από αυτές τις εμφανίσεις σου, εγώ θεωρώ ότι... Ρε παιδί μου, μην παρεξηγηθώ εισαγωγικά, ότι και οι άντρες είδαν με άλλα μάτια. Θέλω να πω, παιδί μου, δεν ήσουν πια τόσο αυστηρή και μαζί. Και άντρες μου με άλλα μάτια. Είμαι σίγουρη. Μια γυναίκα τραβηχτική, ποθητή, σεξι, γλυκιά, χαριτωμένη. Ήτανε, δηλαδή... Είδαμε μια άλλη γενιά. Εντάξει, με είχαν συνηθίσει και σε ένα ρόλο από τη στιγμή της αλήθειας που ήταν πολύ βαρύς και ασήκωτος. Ενώ σαν μαέστρος τι κάνεις. Εντάξει, δεν με είχαν δει και πολύ να σου πω, έτσι. Παιδί μου, είδαμε... Μα δεν σε ξαναείδαμε και ποτέ έτσι. Ευτυχώς. Λοιπόν, πάμε στην Ελλάδα, έχεις ταλέντο. Δηλαδή, πάμε. Εδώ γιατί αποδέχτηκες, όχι να κάνεις την παρουσίαση, αλλά παρουσίαση ήταν όταν είσαι στην Κριτική Επιτροπή. Εσείς μιλάγατε, ή της Κριτικής Επιτροπής. Ναι. Γι' αυτό. Ναι, εδώ γιατί... Συντάζει μου, δεν συντάζει, διαγωνιζόμενοι έχουμε το. Το ότι φοβόσουν, το ότι αν είμαι όρθια, πώς θα τα πω. Δεν μπορούσα να το στημένο. Θα πεις αυτό και πρέπει να το πεις. Θα κάνεις αυτό και πρέπει να το κάνεις. Εκεί είναι πιο ελεύθερο. Και στο χορό ήμουν πιο ελεύθερη και στην κριτική ήμουν πιο ελεύθερη. Εσύ, αφού το έχεις ξανακάνει με τη στιγμή της αλήθειας, ναι. Ήσουν ελεύθερη. Διάβαζες μια ερώτηση. Μα δεν ήξερα, ήταν η πρώτη φορά. Είχα κινδύνου. Λοιπόν, πάμε λίγο από Ελλάδα, έχεις ταλέντο. Γιατί δεν το αλλάζετε, ας πούμε, γιατί δεν πηγαίνετε σε ένα κλαμπ να κάνετε στριπτίζ τα βράδια. Εγώ βλέπω δύο νέα παιδιά αυτή τη στιγμή που έρχονται σε μια σκηνή και τσιτσιδώνονται, ας πούμε, για να γελάσει ο κόσμος. Καλησπέρα σας, χαίρομαι πάρα πολύ που επιτέλους έχουμε δύο ανθρώπους της τέχνης. Προφανώς θα μας παίξει το πιάνο. Το καταλάβατε λόγω του πιάνο. Σόλου. Μα είναι. Σόλου. Όχι, είναι εντυμένοι σαν να πηγαίνω σε μια συναυλία. Πραγματικά ούτε καν να σας κοιτάξω δεν μπορώ πια. Και τι θα κάνετε, θα φύγετε και από εδώ να πάτε πού? Δεν υπάρχει άλλη θέση να πάτε πιο και η κυρία Μανολίδου. Έλα, μην το παίρνεις τόσο σοβαρά, πλάκα κάνανε τα παιδιά. Και αυτή πλάκα. Πλάκα είναι. Μα όλοι έρχονται εδώ και ξεβρακώνονται για πλάκα. Πραγματικά λυπάμαι πάρα πολύ που δεν είχα ντομάτες εδώ. Για να μπορώ να πετάξω. Όπα, βάνδαλος. Χουλικάνει η Ευγενία. Προσπάθησα πολύ να βρω πού είναι το αστείο. Προσπάθησα πολύ να καταλάβω τι είναι αυτό που σας έφερε σήμερα εδώ. Εδώ λοιπόν ήσουν πολλές φορές όχι αυστηρή. Τους έκοβες λίγο το αίμα. Και επιθετική θα έλεγα. Ναι. Δηλαδή, κοίτα. Θέλω να πω κάποιες φορές, νομίζω ότι δεν το βλέπεις με χιούμορο. Δεν το έξερα. Α, αυτοί θέλουν να κάνουν την πλάκα τους, εμένα τι με πειράζει. Εντάξει, την κάνω κι εγώ. Το βλέπε με χιούμορο ο Ηλίας. Το βλέπε με χιούμορο ο Βαγγέλης. Αλλά το βλέπα με χιούμορο κι εγώ. Το ενδιαφέρον ήταν ότι εγώ εξέφραζα, ας πούμε, μια μερίδα των τηλεθεατών, γιατί αυτό πάντα πρέπει να έχεις στο μυαλό σου, ότι υπάρχει κάποιος στο σπίτι που λέει, εντάξει, τώρα αυτός που έχει έρθει εκεί, ας πούμε, και κάνει κάτι όχι καλλιτεχνικά, ας πούμε, πρέπον, τι τον βγάλαν τώρα αυτόν εκεί. Δηλαδή, αυτό λέει ο άλλος από το σπίτι, τώρα αυτόν τον θέλανε, τώρα αυτός νομίζει ότι κάνει κάτι, ψώνιο είναι αυτό. Τα λένε αυτά μεταξύ στον καναπέ. Οπότε, εγώ εξέφραζα αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή, στο πίσω μέρος του μυαλού μου, έβλεπα τον άνθρωπο που καθόταν στον καναπέ και έλεγε: «Μωρέ, καλά τα λέει, μπράβο, πες κι άλλα». Και με όλο αυτό το πράγμα με οθούσε στο να λέω ακόμα περισσότερα. Η εμπειρία το να δουλεύεις με τον Ηλία, που δεν, εντάξει, ναι. Δεν μπορείς να μείνεις σοβαρός, γελάς συνέχεια, ναι. Δεν γίνεται. Ναι. Τι, πώς σου φάνηκε? Ήταν πολύ καλά. Τον ήξερες τον Ηλία πιο πριν? Όχι. Δεν τον ήξερα καθόλου, δεν ήξερα κανέναν από τους ανθρώπους. Τον Βαγγέλη τον ήξερες? Τον ήξερα, όχι προσωπικά. Καλά, δεν είπα ότι κάνατε παρέα. Όχι. Τον είχα δει γιατί πήγαινα στις εκπομπές του Θεέμου. Μέχρι εκεί. Τον Ηλία, όχι, δεν τον ήξερα. Ήταν μια πολύ καλή συνεργασία. Τη θυμάμαι με
Τη θυμάμαι με πολύ, πολύ αγάπη. Όλες μου τις συνεργασίες τις θυμάμαι έτσι. Ο Ηλίας με φέρθηκε πάρα πολύ καλά και δεν θα το ξεχάσω, γιατί ήταν πολύ λίγοι άνθρωποι που μου έχουν φερθεί τόσο καλά έτσι, καθ' όλη αυτή τη διάρκεια έτσι, της τηλεοπτικής μου σταδιοδρομίας. Και χαίρομαι πάρα πολύ που κάνει αυτά που του αρέσει να κάνει τώρα, που προσφέρει και εκείνος με τον τρόπο του. Και μακάρι κάποια στιγμή οι δρόμοι μας να ξαναδιασταυρωθούν κάτω από άλλη ιδιότητα. Λοιπόν, να κλείσουμε και με το MasterChef. Βεβαίως. Άλλο κόνσεπτ κι αυτό. Καλά, έχεις κάνει τελείως διαφορετικά εκεί πράγματα. Εκεί έφαγα με την ψυχή μου. Για πάμε να δούμε λίγο και από MasterChef. Ξεκινά ένα masterclass που θα σας μάθει ακόμα περισσότερα μυστικά. Αυτό πάει μπροστά εκεί. Μαμά. Θα καώ. Γιατί θα κάνεις, μη φοβάσαι. Πάει μόνη σου. Ναι. Μαμά μου. Παναγία μου. Χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε κοντά μας. Σας αφήνω να μας δείξετε αυτή την πολύ ιδιαίτερη συνταγή και θα τα πούμε σε λίγο. Ευχαριστώ πολύ. Καταπληκτική πατέντα. Αυτή λαζάρου πατέντα. Εντάξει, όσοι θέλουν τα άστα. Είναι η στιγμή να ακούσεις την κατάληξη αυτού του διαγωνισμού. Θα καταρρεύσω. Άκη, είσαι ο πρώτος Έλληνας MasterChef. Μας συγκινούμε. Πάλι ξαναβούρκωσες. Μας συγκινούμε. Κοίταξε να δεις. Εγώ του ζούσα όλους τους τηλεοπτικούς ρόλους. Δηλαδή, ίσως να ήταν και αυτό ένα συστατικό της επιτυχίας όλων αυτών των εκπομπών στο μερίδιο που μου αναλογεί. Γιατί βεβαίως αυτές ήταν εκπομπές ογκόληθη σε οποιαδήποτε χώρα και να πεζόντουσαν. Απλά το μερίδιο της επιτυχίας, το μικρό που μπορεί να μου αναλογεί, ήταν ότι εγώ το ζούσα πάρα πολύ αυτό εκείνη τη στιγμή. Και αυτή η ιστορία με το θα καταρρεύσω. Αυτή η ατάκα έχει μείνει. Λοιπόν, βέβαια, πρόσεξε. Αυτό ήταν. Γενικά είχα μια πάρα πολύ μεγάλη συναισθηματική φόρτιση. Πολύ μεγάλη. Γιατί είχαν συμβεί διάφορα πράγματα. Επαγγελματικά εκείνο το διάστημα. Ήξερα ότι είναι η τελευταία φορά που θα κάνω αυτή την εκπομπή. Ήξερα ότι είναι η τελευταία φορά, κατά πάσα πιθανότητα, που θα συνεργαζόμουν με όλους αυτούς τους ανθρώπους και ήμουνα πολύ φορτισμένη συστηματικά. Εκτός των άλλων, ήταν και ένα γύρισμα τεράστιο, διήρκεσε πάρα πολλές ώρες. Ήμουνα πολύ κουρασμένη. Οπότε στο τέλος, αυτό θα καταλάβω. Το έκανα και μάλιστα υπήρχαν κενά ανάμεσα, γιατί ήμουνα σίγουρη ότι υπεύθυνο στο μοντάζ θα το κόψει. Και άφηνα κενά. Ακριβώς για να γίνει σωστά το μοντάζ, να κοπεί σωστά και να μην φαίνεται η διακοπή. Στο τέλος λοιπόν, που έγινε ένας χαμός με αυτό που και εγώ δεν μπορούσα να το καταλάβω γιατί έγινε όλη αυτή η ιστορία, τον βρήκα, τον είδα σε ένα πάρτι, έκανε εκεί πέρα ο σταθμός και τον λέω, του λέω, βρε παιδί μου, δεν κατάλαβες ότι είχα αφήσει κενά για να κοπεί. Μου λέει, στην αρχή το είχα κόψει. Μου λέει, φαινόταν και το είχα κόψει. Μετά μου λέει, είπα ότι αυτό δεν θέλω, η επιτυχία του επεισοδίου και το ξανάβαλα. Και ναι, και χαίρομαι πάρα πολύ και για τον Άκη, έτσι, μου είπε, τον αγαπάω πάρα πολύ. Τέλος πάντων. Ωραία ήταν όλα αυτά, ήταν πολύ όμορφα, μετά από όλα αυτά κάναμε πολύ ωραίες συναυλίες. Υπενθυμίζουμε ότι στις 25. Υπενθυμίζουμε ότι σε μια εβδομάδα από σήμερα έχουμε τη συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης με το musical Αγάπη μου, μια λατρεμένη συναυλία με τα πιο γνωστά και τα πιο χιλιοτραγουδισμένα κομμάτια από τα ξένα musical και τον ελληνικό κινηματογράφο στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, όλα τα έσοδα για τη στοργή. Ένα φιλανθρωπικό οργανισμό πάρα πολύ δυνατό στη Θεσσαλονίκη, με πολύ μεγάλο έργο. Δεν σε αποχαιρετώ. Σε στέλνω καναπέ. Okay. Έρχεται και η Άση και έρχομαι να σας βρω ωραία, σε λίγο. Εντάξει. Δεν τελειώσαμε ακόμα.